2,5 μήνες μετά την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού μας και η τιμή τους αρχίζει σταδιακά να ανεβάζει στροφές. Σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΕΤΟΛΑ Καρνανίας, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνονται από 55 έως 60 λεπτά το λίτρο. Όσο αφορά τις τιμές, εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πόσο θα πουλούν. Ούτε υπάρχει πλαφόν προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω. Απλά με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τις υπηρεσίες μας, ναι, αλλά και από το Σύλλογο των Βενζινοπολών του νομού ΕΤΟΛΑ Καρνανίας, με τον οποίο είμαστε σε συχνή επαφή, αλλά και σε συνεργασία, είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω ότι οι τιμές του νομού κινούνται γύρω στα 60 λεπτά. Δηλαδή υπάρχουν πρατήρια που πουλούν και 58 λεπτά και 59 και 60 και 61 λεπτά. Σας μιλάω για σήμερα. Μάλιστα. Έτσι, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το εύρος, σε πάση περιπτώσει των τιμών, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εταιρείες οι οποίες διακινούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Εμάς στην προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, οφείλουμε κατά κύριο λόγο να ελέγξουμε την ποσότητα η οποία διατίθεται στον τελικό καταναλωτή, καθώς επίσης και την ποιότητα. Σύμφωνα με τον Αντινομάρχη Δημοσθένη Καπώνη, πραγματοποιούνται έλεγχοι στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης και η Νομαρχία παρακολουθεί καθημερινά τόσο την πορεία των τιμών, όσο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς υγρών καυσίμων. Ο κύριος Καπώνης πρόσθεσε πως η Νομαρχία ΕΤΟΛΑ Καρνανίας επαγρυπνά με συνεχείς ελέγχους στα βιτιοφόρα και τα πρατήρια του νομού για να εξασφαλιστεί ότι παραδίδουν το πετρέλαιο σωστά, ενώ θα συνεχίσει και τις επαφές της σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή για την ποιότητα αλλά και την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων με στόχο τον έλεγχο της διακίνησης των υγρών καυσίμων από τα δηληστήρια μέχρι τον τελικό καταναλωτή σε θέματα τιμολόγησης, ποιότητας και ασφάλειας. Είναι γεγονός από την ημερομηνία που αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, η Νομαρχία μέσω της Διεύθυνσης Εμπορίου προβαίνει σε μια σειρά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούν να ελέγχονται σε καθημερινές τη βάση όλα τα βιτιοφόρα στο νομό ΕΤΟΛΑ Καρνανίας που διακινούν πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου κατά κύριο λόγο να ελέγχουμε εάν οι ποσότητες οι οποίες παραγγέλνονται από τους καταναλωτές πηγαίνουν σε αυτούς τους σωστές και εάν έχουν όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν εγκριθεί από το κοιμείο του κράτους και συνοδεύουν και την κάθε παράδοση. Ξέρετε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο αφορά το χρώμα, όσο αφορά τα οκτάνια και άλλες τεχνικές προδιαγραφές. Αυτά τα πράγματα ελέγχει η Διεύθυνση της Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Λοκανανίας, καθώς επίσης και αν οι ποσότητες τις οποίες παραγγέλνουν οι καταναλωτές είναι σωστές. Γιατί ξέρετε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί και τέτοια κρούσματα. Κοιτάξτε να δείτε, η εσπροκέρδεια είναι ένας γενικότερος όρος ο οποίος μπορεί να προκύψει και μέσα από την κακή ποιότητα της παραδιδόμενης ποσότητας και την ελλειπή ποσότητα, αλλά και από το εύρος των τιμών. Σας είπα, για το εύρος των τιμών εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν, απλά προσπαθούμε μέσα από τη συνεργασία με το σύνολο βενζινοπολών και κατ' επέκταση με τους βενζινοπόλες να τους συνιστούμε κάθε φορά να κινούνται μέσα στα λογικά πλαίσια και να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από το μέσο όρο μέσα από κάποιες συγκυρίες, είτε ξέρετε έχουμε ξαφνικά επιδείνωση του καιρού, είτε υπάρχουν κάποιες απομακρυσμένες περιοχές και κάποια πρατήρια σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορούν να τους ζητήσουν επισημένες τιμές. Όλα αυτά προσπαθούμε εμείς να διασφαλίσουμε και να προσπίσουμε, σας είπα και πάλι, στην κατεύθυνση το να προστατευτούν οι καταναλωτές. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, τονίζοντας πως πρέπει να αποφεύγουν να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν την διαδικασία με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή, ενώ καλό θα είναι κατά τη διάρκεια της παραλαβής να παρευρίσκονται περισσότερα του ενός ατόμου. Δεν εμπιστευόμαστε το μετρητή του βιτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθμης της δεξαμενής, αλλά χρησιμοποιούμε το δικό μας μέτρο.
Δεν παραλαμβάνουμε το πετρέλαιο βιαστικά και χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας προς αποφυγή ατυχημάτων και άλλων επιπτώσεων, όπως ελλειμματική παράδοση και διαρροή πετρελαίου. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε αν η απόδειξη παραλαβής πληρωμής δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία. Τέλος, συγκρίνουμε μετά από έρευνα ή ενημέρωση τις αναγραφόμενες στα πρατήρια της περιοχής μας τιμές, καθώς τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων σε φωτεινές πινακίδες εμφανείς στους καταναλωτές.